Νου, εκεί όπου είχε προγραμματιστεί η αντικατοχική πορεία μαθητών και φοιτητών. Γεωργία, σε χαιρετούμε. Καλή σας μέρα, Μαρίνα, κυρίες και κύριοι, από το δόφραγμα του Αγίου Κασιανού, όπου προλίγου μαθητές και φοιτητές πραγματοποίησαν αντικατοχική εκδήλωση καταδίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Παρά τα βροχόπτωση, Μαρίνα, που παρατηρείται, σύσσωμοι δηλαδή εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές. 10 λεπτά λόγω του καιρού, χάλασε τα σχέδια ο καιρός, Μαρίνα, αλλά ωστόσο πορεύθηκαν σύσσωμοι εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές από την Τάφρο της Πύλης Αμοχώστου προς τον χώρο της εκδήλωσης. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της ΨΕΜ, ο Γιάννης Λαπίθιος, να μας στείλει το δικό του μήνυμα της σημερινής μέρας. Καλό μεσημέρι. Ποιο το μήνυμα που στέλνετε ως μαθητική κοινότητα? Καλό μεσημέρι και εσάς. Σήμερα, παρόλο των καιρικών βροχοπτωσιών, οι μαθητές με την εδώ παρουσία τους έδειξαν ότι καταδικάζουν το ψευδοκράτος βάσει και των ψηφισμάτων μετά από τον νόμο του ΟΗΕ, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ότι θέλουν την επανένωση και την ομοσπονδία σε αυτόν τον τόπο για να μπορούν οι Ελληνοκύπροι μαζί με τους Τουρκοκύπριους, τους Αρμένους, τους Μαρονίδες και τους Λανίτους να ζουν ειρηνικά στον τόπο μας. Μαρίνα, προηγουμένως δεν ξέρω αν είναι, είχατε έτσι κάποια συγγνώμη λίγο. Είναι εκδήλωση καταδίκης της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Έτσι. Πολύ σωστά, Μαρίνα. Εκδήλωση καταδίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Σήμερα συμπληρώνονται 36 χρόνια. Ναι. Το μήνυμα λοιπόν θα έπρεπε καταρχάς να είναι για την καταδίκη. Τα υπόλοιπα είναι μια άλλη συζήτηση. Και δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσεις, σε παρακαλώ, Γεωργία, τον Γιάννη Λαπίθιο που βρίσκεται δίπλα σου, θα ήθελα να το ρωτήσω το εξής. Η ΨΕΜ, όταν ακύρωσε το Υπουργείο Παιδείας τις παρελάσεις επειδή έβρεχε, οι οποίες παρελάσεις δεν είχαν διάρκεια 10 λεπτών, θα ήταν πολύ μεγαλύτερης διάρκειας η συμμετοχή των μαθητών. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να το ρωτήσεις. Είχαν καταδικάσει τότε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Σήμερα, γιατί ενόχλησαν οι βροχές και είχε διάρκεια μόνο τόσο μικρή? Στην 28 Οκτωβρίου, όταν ήταν οι μαθητικές παρελάσεις, το Υπουργείο Παιδείας είχε πει να μην διεξαχθούν οι παρελάσεις. Σήμερα, ωστόσο, η δική σας εκδήλωση 10 λεπτά έχει γίνει. Ως ΨΕΜ, τότε καταδικάσατε την απόφαση του Υπουργείου. Δεν πήραμε καμία θέση ως τότε ως ΨΕΜ. Δεν είχαμε τοποθετηθεί, γιατί δεν ήμασταν μέσα στις επιτροπές και δεν είχαμε το δικαίωμα να εκφέρουμε άποψη σε αυτήν την περίπτωση και ούτε ήθελαμε ήδη να εκφέρουμε άποψη. Για μας, μια τέτοια διαμαρτυρία ανέκαθεν γινόταν και θα πρέπει να συνεχίσει να γίνονται ανεξαρτήτως καιρικών φαινομένων κλπ. Είναι πράγμα στέλνουμε το χειρό μήνυμα που στέλνουμε κάθε χρόνο για επανένωση και ειρήνη στον τόπο μας. Μαρίνα, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Ναι, να πούμε ότι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της Ελευθερής Κύπρου. Προηγουμένως, εδώ στο δόφραγμα του Αγίου Κασιανού βρίσκονταν περίπου 400 μαθητές και φοιτητές, όπου κρατώντας σημαίες της Κύπρου μας, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πανό, φώναζαν ότι η Κύπρος ανήκει στο λαό της. Στο Βήμα βγήκε τόσο ο πρόεδρος της ΨΕΜ, όσο και η πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ, όπου έστειλαν το δικό τους ηχηρό μήνυμα. Μαρίνα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Στο μεταξύ, εμείς, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε